Τρίγωνο στη Ρόδο. Μια αστυνομική ιστορία της Άγκαθα Κρίστη. Μετάφραση και διασκευή Γιάννη Λίτρα. Παίρνουν μέρος οι ηθοποιοί. Αφηγητής Τρίφων Καρατζάς. Ηρακλής Πουαρό, Γιώργος Μιχαλακόπουλος. Πάμελα Λάιαλ, Βιβέτα Τσιούνη. Σάρα Μπλέικ, Σοφία Μυρμιγκίδου. Ντάγκλας Γκόλντ, Ανδρέας Μπάρκουλης. Τόνι Τσάντρι, Νίκος Απέργης. Βαλαντάιν Τσάντρι, Χαριτίνη Καρόλου. Στρατηγός Μπάρνς, Γρηγόρης Βαθιάς. Μάρτζορι, Ηλιάς Λαμπρίδου. Φωνή, Γιώργος Οικονόμου. Μουσική επιμέλεια Ιάκωβος Δρόσος. Επιμέλεια ήχων Δόμνα Κατογλίδου. Ηχογράφηση Θόδωρος Γεωργακόπουλος. Σκηνοθεσία Στέλιος Παπαδάκης. Ο Ηρακλής Πουαρό καθόταν στη χρυσή άμμο της παραλίας και αγνάντευε το καταγάλανο νερό που άστραφτε κάτω από το λαμπερό ελληνικό ήλιο. Το ντύσιμό του ήταν αρκετά προσεγμένο, με ένα χαρακτηριστικό τόνο. Φορούσε ένα φανελένιο σύνολο που το συμπλήρωνε ένα σεβαστόν διαστάσεων ψάθινο καπέλο. Ανήκε, βλέπετε, στην ξεπερασμένη πια τάξη των ανθρώπων εκείνων που πιστεύουν πως όσο λιγότερο σε βλέπει ο ήλιος, τόσο καλύτερο για την υγεία σου. Ξαπλωμένη δίπλα του, η δεσποινής Πάμελα Λάναλ αντιπροσώπευε τη νέα γενιά, φορώντας όσο πιο λίγα ρούχα γινόταν και φλιαρώντας ακατάπαυστα. Που και που όμως, σταματούσε τη φλιαρία της για να λείψει το ηλιοκαμένο σώμα της με λίγο λάδι. Πιο εκεί, η καλύτερη της φίλη που άκουγε στο όνομα Σάρα Μπλέικ, δεχόταν ξαπλωμένη μπρούμητα το ζεστό άγγιγμα του ήλιου. Θεέ μου, άρχισα να καίγομαι πάλι. Θα είχατε την καλοσύνη, μεσιέ Πουαρό, να μου βάλετε λίγο λάδι στην πλάτη μου? Είναι λίγο δύσκολο να φτάσει στο χέρι μου μέχρι εκεί. Avec plaisir, mademoiselle. Εκεί είναι καλά. Λίγο πιο αριστερά. Εκεί, εντάξει. Θαυμάσια. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελικά είχα δίκιο για εκείνη τη γυναίκα. Ξέρετε ποιο σας λέω. Αυτή που φορούσε το μοντελάκι τη Chanel. Είναι πράγματι Valentine Dacres Chantry. Το είχα καταλάβει από την πρώτη στιγμή. Είναι αρκετά εντυπωσιακή, δεν νομίζετε? Δικαιολογώ πάντα όλους εκείνους που τρέχουν πίσω τη Σαντρίλη. Όχι βέβαια πως ενοχλείτε, κάθε άλλο θα έλεγα. Το ζευγάρι που ήρθε χθες λέγεται Gold. Ο άντρας είναι σκέτος κούκλος. Νιώπα, Ανδρή. Α, όχι, πρόσεξα τα ρούχα τους. Ήταν μάλλον παλιά. Το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο είναι να ξεχωρίσει ένα νιώπαντρο ζευγάρι. Δεν βρίσκεται, μεσιέ Πουαρό, πως είναι αρκετά ενδιαφέρον να παρατηρείς τον κόσμο γύρω σου και να προσπαθείς να μαθαίνεις πράγματα για αυτούς, μόνο και μόνο από ό,τι βλέπεις? Όχι μόνο βλέποντάς τους, γλυκιά μου, αλλά κάνοντας και ερωτήσεις. Μα δεν τους γνώρισα ακόμα. Και έπειτα, δεν νομίζω ότι είναι κακό να ενδιαφέρεται κάποιος για τους συνανθρώπους του. Η ανθρώπινη φύση είναι κάτι που πάντα σε συναρπάζει. Δεν συμφωνείτε, μεσιέ Πουαρό? Εξαρτάται. Α, εδώ διαφωνούμε. Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει τίποτα πιο ενδιαφέρον και πιο ευμετάβλητο από την ανθρώπινη ύπαρξη. Έχω την εντύπωση πως υπερβάλλεται λίγο με τη λέξη ευμετάβλητο. Καθόλου. Εκεί που νομίζω ότι τους ξέρεις απ' έξω και ανακατοτά, αντιδρούν με τον πιο αναπάντεχο τρόπο. Αυτό δεν είναι αλήθεια? Είναι πολύ σπάνιο το να αντιδράσει κάποιος με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ταιριάζει στο χαρακτήρα του. Θα μπορούσε να το πει κανείς μονότονο, αλλά. Δεν έχετε δίκιο. Μόλις δω ανθρώπους, αρχίζω να αναρωτιέμαι πώς ζουν, πώς σκέφτονται, τι σχέσεις έχουν μεταξύ τους. Είναι πραγματικά συναρπαστικό. Ίσως. Η φύση αυτό επαναλαμβάνεται όσο κανείς δεν μπορεί να φανταστεί. Η θάλασσα έχει αναμφισβήτητα περισσότερη ποικιλία.
Πιστεύετε ότι η ανθρώπινη ύπαρξη τίνει να αναπαράγει ορισμένα πρότυπα, να δημιουργήσει δηλαδή στερεότυπα? Ακριβώς, μαδεμουαζέλ. Τι σχεδιάζετε εκεί? Ένα τρίγωνο. Έρχονται οι τσάντρες. Οι Βαλεντάιν Τσάντρες, με ένα αργό, λυκνιστικό και ταυτόχρονα περήφανο βάδισμα, κατευθυνόταν προς το μέρος τους. Πιο πίσω ακολουθούσε ο άντρας της. Στάθηκαν λίγο πιο εκεί από τον Ηρακλή Πουαρό και την παρέα του. Εκείνη έβγαλε το μεταξωτό σάλι της, αποκαλύπτοντας ένα εντυπωσιακό λευκό μαγιό που φορούσε. Πρέπει να παραδεχτούμε πως το σώμα της είναι καταπληκτικό. Να λοιπόν που βλέπουμε και από κοντά την περίφημη Valentine Degres Chandry. Λέγονται τόσα πολλά για αυτή. Αλήθεια, Μεσχέ Πουαρό, εσείς τι ξέρετε για το ζευγάρι μας? Μα ότι και όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Δηλαδή? Να, η κυρία Degres Chandry είναι γνωστή για πολλά πράγματα. Την ομορφιά της, τα καπρίτσια της, την ανυπολόγιστη περιουσία της, τα εκθαμβωτικά γαλάζια μάτια της και τέλος για τις μάλλον εκκεντρικές περιπέτειές της. Αχ, πόσο θα ήθελα να τις έμοιαζα. Κάνει αρκετή ζέστη σήμερα. Δεν νομίζεις, γλυκέ μου? Ίσως δεν θα έπρεπε να κατέβουμε στην παραλία. Αν πάθεις τίποτα. Ανοησίες. Έπειτα είναι τόσο ωραία εδώ. Ο θόρυβος που κάνουν τα κύματα όταν σκάνε στην ακτή με ξετρελαίνει. Άναψέ μου, σε παρακαλώ, ένα τσιγάρο. Ορίστε. Σε ευχαριστώ. Είναι τόσο περίεργη. Τρομακτικά περίεργη. Εκείνος είναι σιωπηλός, μα και ταυτόχρονα απειλητικός. Η συμπεριφορά του έχει, θα έλεγα, κάτι του κτηνώδες. Απορώ πως τα καταφέρει να τα βγάζει πέρα μαζί του. Δεν φαίνεται να είναι ο τύπος της. Θα είναι σαν να προσπαθείς να δαμάσεις μια τίγρη. Αναρωτιέμαι πόσο θα κρατήσει αυτός ο δεσμός. Από ό,τι ξέρω, δεν τους κρατάει για πολύ. Έχω την εντύπωση πως όταν προσπαθήσει να τον ζωφορτωθεί, η τίγρης μας θα δείξει τα νύχια της. Να και η Gold. Ο κύριος και η κυρία Ντάγκλας Γκόλντ προχωρούσαν κάπως διστακτικά, σαν να ντρεπόντουσαν κάτι. Η Πάμελα είχε μάθει το όνομά τους και την ηλικία τους από το βιβλίο πελατών του ξενοδοχείου. Ο κύριος Ντάγκλας Κάμερον Γκόλντ ήταν 32 χρόνων και η κυρία Μάρτζορι Έμι Γκόλντ 35. Το χόμπι της δεσποινίδας Πάμελα Λάναλ ήταν μάλλον αντίθετο με τη φλεγματική νοοτροπία των Βρετανών. Πέρα από κάθε συνήθεια, δεν δίσταζε να κάνει ερωτήσεις αδιαφορώντας για τους τύπους και τα πρωτόκολλα. Αυτό παραξένεψε κάπως τον Ηρακλή Πουαρό. Γυρίζοντας λοιπόν προς τους Γκόλντ που πλησίαζαν, η Πάμελα φώναξε: Καλημέρα! Ο καιρός σήμερα είναι θαυμάσιος, δεν συμφωνείτε? Μα ναι, βέβαια. Μπορούμε να καθίσουμε? Φυσικά. Ξέρετε, πολύ δύσκολα κάνω γνωριμίες. Είμαι από τη φύση μου λίγο δειλή και... Ευκαιρία λοιπόν να συνηθίσετε. Ναι, πράγματι. Αλήθεια, το χρώμα σας είναι καταπληκτικό. Είμαι σχεδόν σίγουρη πως ποτέ δεν θα καταφέρω να το αποκτήσω. Μην ανησυχείτε και σε 2 εβδομάδες θα είστε κατάμαυροι. Πάντως πρέπει να παραδεχτώ πως ταλαιπωρήθηκα αρκετά μέχρι να φτάσω σε αυτό το αποτέλεσμα. Αν δεν κάνω λάθος, δεν έχετε πολύ καιρό εδώ, έτσι δεν είναι? Ναι, φτάσαμε χτες το βράδυ με το πλοίο. Έχετε ξανάρθει στη Ρόδο? Όχι, όχι. Είναι η πρώτη φορά και είμαι καταγοητευμένη. Κρίμα που δεν είναι κοντά στην Αγγλία. Για σκεφτείτε όμως τι θα γινόταν αν συνέβαινε αυτό. Το νησί θα γέμιζε από τουρίστες και στις παραλίες δεν θα έβρισκες ούτε σπιθαμή για να καθίσεις. Ναι, έχετε δίκιο, θα ήταν τρομερό. Πάντως είναι αρκετά ενοχλητικό να είσαι αναγκασμένος να χρησιμοποιείς ιταλικό συνάλλαγμα. Ναι, πράγματι. Οι φίλοι μας δεν τα πάνε και τόσο καλά με τα οικονομικά τους. Ιδίως αυτή την εποχή.
Τι θεϊκός ήλιος. Δεν συμφωνείς, γλυκιά μου, Τόνι? Ο πόσο λατρεύω το ζεστό αγγίγμά του. Κάνε μου λίγο χώρο στην πετσέτα σου, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ. Τι όμορφη γυναίκα. Λέγεται Βαλεντάιν Τσάντρι και παλιότερα Ντέικρες. Είναι αρκετά εντυπωσιακή. Εκείνος κάνει σαν τρελός για αυτήν. Δεν την αφήνει ούτε λεπτό από τα μάτια του. Από ό,τι βλέπω, ούτε ο άνδρας σας μένει ασυγκίνητος μπροστά κάλλη της. Ντάγκλας! Ντάγκλας! Τι είναι, αγάπη μου? Η θάλασσα θα πρέπει να έχει ζεσταθεί τώρα. Τι λες, πάμε να βουτήξουμε. Τι πράγμα? Α, ναι, ναι, βέβαια. Πες εσύ και θα έρθω εγώ σε λίγο. Να τι πάλι. Ολοκλευτές ματιές του ρίχνει. Παράξενο, αλήθεια. Τόνι, αγάπη μου, θα ήθελα να μου κάνεις μια χάρη. Ξέχασα στο δωμάτιό μας πάνω στο κομωδίνο μου την κρέμα προσώπου. Μήπως θα μπορούσε να μου τη φέρεις, σε παρακαλώ? Ναι, καλά, πηγαίνω. Σε ευχαριστώ, γλύκα. Είσαι σκέτος άγγελος. Είναι καταπληκτικά, Ντάγκλας! Ντάγκλας, γιατί δεν έρχεσαι? Το νερό είναι πολύ ζεστό. Μα γιατί δεν πέφτετε? Συνηθίζω να κάθομαι πρώτα για κάποση ώρα στον ήλιο. Μου αρέσει να βουτάω πάντα λίγο πριν φύγω. Να πάρει. Πάλι δεν ξεβιδώνει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φτιάχνουν τόσο σφιχτά αυτά τα καπάκια. Αλήθεια, μήπως θα μπορούσατε? Βεβαίως είναι... Αφήστε, θα το ανοίξω εγώ. Έχω συνηθίσει από τα λάδια της γυναίκας μου. Όσο σε ευχαριστώ. Είστε τόσο ευγενικός. Ξέρετε, είμαι λίγο αδέξια και πάντα προσπαθώ να ξεβιδώνω κάτι γυρίζω στο καπάκι του από την ανάποδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί δεν κάθεστε? Αλήθεια, τι αφηρημάδα. Δεν πιστεύω να ενοχλώ. Μα τι λέτε τώρα? Εμένα θα μου επιτρέψετε. Λέω να κάνω καμιά βόλτα. Ο Ηρακλής Πουάρο προχώρησε προς το νερό. Προσέχοντας να μην βρέξει τα ρούχα του, άρχισε να περπατάει κατά μήκος της παραλίας, χωρίς να απομακρύνεται και πολύ από την παρέα. Όταν γύρισε, συνάντησε την κυρία Γκόλντ που έβγαινε από το νερό. Ήταν λαχανιασμένη και φαινόταν πως είχε κολυμπήσει για κάμποση ώρα. Ο Πουάρο σκέφτηκε πως το κολύμπι θα τη διασκέδαζε όσο τίποτα άλλο. Τρελαίνομαι για τη θάλασσα. Είναι τόσο ωραία και ζεστά εδώ. Κι εγώ και ο Ντάγκλας αγαπάμε πολύ το κολύμπι. Καθόμαστε ώρες στο νερό. Είναι τόσο όμορφα. Η ματιά του Πουάρο έπεσε στον Ντάγκλας Γκόλντ και τη Βάλεντάιν Τσάντρι. Ο μανιώδης κολυμβητής και η κοσμοπολίτησα νεοφερμένη συζητούσαν ακόμη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έρχεται. Ο Πουαρό συνέχιζε να παρατηρεί με το προσεκτικό του βλέμμα τη Βαλεντάιν Τσάντρι. Και όσο την κοιτούσε, τόσο περισσότερο ένιωθε μια παράξενη ανησυχία να τον βασανίζει. Συνήθεια του επαγγέλματος, αόρατη διέστηση ή κάποιος ανόητος φόβος. Υποθέτεται ότι είναι πολύ ελκυστική γυναίκα, έτσι δεν είναι? Πάντως, δεν είναι ο τύπος που προτιμάει ο Ντάγκλας. Μου φαίνεται πως θα ξαναβουτήξω. Θα σας δω αργότερα. Oui, bien sûr. Ο Πουαρό άρχισε να προχωράει προς το μέρος της παρέας χωρίς να βιάζεται, απολαμβάνοντας το δροσερό θαλασσινό αέρα. Καθώς πλησίαζε, πρόσεξε πως στην ομάδα είχε προσθεθεί ένα νέο μέλος. Ήταν ο Γερομπάρης, ένας βετεράνος στρατηγός που σπάνια έκανε παρέα με τους νέους. Τώρα καθότανε ανάμεσα στην Πάμελα και τη Σάρα και συζητούσε με την περίεργη φίλη μας για τα σκάνδαλα της υψηλής κοινωνίας. Λίγο πιο εκεί ήταν ξαπλωμένη η Βάλεντάιν, έχοντας δίπλα της τον Ντάγκλας Γκόλντ και τον Πλωτάρχη Τσάντρι που είχε επιστρέψει από το ξενοδοχείο. Η Βάλεντάιν μιλούσε αργά, χωρίς ένταση και με μια παράξενη ευαισθησία, στρέφοντας το κεφάλι της πότε προς τον έναν και πότε προς τον άλλον. Έλεγε μάλλον κάποιο ανέκδοτο. Και τι νομίζω ότι απάντησε ο Βλάκας?
Μπορεί να σας είδα μόνο για ένα λεπτό, αλλά θα σας αναγνώριζα παντού, κυρία. Τι ανόητο! Και να σκεφτείς, γλυκέ μου Τόνι, ότι το θεώρησα πολύ ευγενικό εκ μέρους του. Πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα ευγένεια στον κόσμο. Θέλω να πω ότι όλοι μου φέρονται ευγενικά πάντοτε. Δεν ξέρω γιατί, αλλά συνήθως έτσι γίνεται. Τότε γύρισα στον Τόνι, θυμάσαι, γλυκέ μου, και του είπα: αν ζηλεύεις κάποιον Τόνι, τότε αυτός πρέπει να είναι ο επίτροπος. Πρέπει να παραδεχτώ ότι είναι πολύ γοητευτικός. Ώρες-ώρες αυτή η επίτροπη είναι φοβερή. Συμφωνώ. Όμως τράβηξε τόσα πολλά ο Καημενούλης για να με βοηθήσει. Και παρόλα αυτά χαιρότανε που το έκανε. Αρκεί που με εξυπηρέτησε. Δεν παραξενεύομαι καθόλου. Μάλιστα αμφιβάλλω αν υπάρχει άνθρωπος που θα σε γνώριζε και δεν θα προσπαθούσε να σε εξυπηρετήσει. Τα άκουσες αυτά, Τόνι? Μα είστε πολύ καλός, κύριε Γκόλτ. Ναι, πράγματι. Ο Τόνι δεν συνηθίζει να βγάζει ωραίους λόγους, έτσι δεν είναι, γλυκέ μου? Είναι ώρες που αναρωτιέμαι πώς είμαστε ακόμα μαζί. Είναι ένα ανησυχητικά έξυπνο μυαλό και μπορεί να σου λύσει και το πιο δύσκολο πρόβλημα μέσα σε λίγα λεπτά. Εγώ πάλι δεν κάνω τίποτα άλλο από το να λέω συνέχεια βλακίες. Και αυτός ούτε που το προσέχει. Στην πραγματικότητα δεν το προσέχει κανείς. Ούτε τι λέω, ούτε τι κάνω. Όλοι με αγνοούν. Κάτι καθόλου κολακευτικό για μένα. Η κυρία που κολυμπάει στα νυχτά είναι γυναίκα σας? Ναι. Είναι ώρα να βουτήξω κι εγώ. Αχ, μα είναι τόσο ωραία να κάθεσαι στον ήλιο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πέσετε τόσο γρήγορα. Εγώ δεν θα κολυμπήσω σήμερα, Τόνι. Δεν αισθάνομαι τόσο καλά και φοβάμαι πως κρυώσω. Εσύ όμως, αγάπη μου, μπορείς να πέσεις αν θες. Θα μου κρατήσει παρέα ο κύριος Γκόλτ? Όχι ακόμα, ίσως σε λίγο. Μου φαίνεται πως σου γνέφει η γυναίκα σου, Γκόλτ. Θα πρέπει να ξέρει πολύ καλό κολύμπι η γυναίκα σας. Είμαι σίγουρη πως ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που τα καταφέρνουν με ό,τι καταπιαστούν το ίδιο καλά. Τους φοβάμαι αυτούς τους ανθρώπους γιατί μου δίνουν την εντύπωση ότι με περιφρονούν. Ίσως είναι υπερβολικό, αλλά φοβάμαι σχεδόν το κάθε τι. Ελπίζω να μην με θεωρείς ανόητη, αγάπη μου. Όχι. Είσαι τόσο γλυκός. Οι άνδρες είναι τόσο πιστοί και τους θαυμάζω όσο δεν φαντάζεσαι γι' αυτό. Πιστεύω ότι οι άνδρες είναι πιο πιστοί στο σύντροφό τους από τις γυναίκες. Έπειτα ποτέ δεν λένε βρώμικες κουβέντες, ενώ οι γυναίκες είναι πιο πεταχτές. Λοιπόν, μεσχέ Πουαρό, πώς σας φαίνεται η περίφημη Valentine Chantry? Ενδιαφέρουσα, ίσως, πάντως όχι άγγελος. Μια φτηνή γυναικούλα που θα έλεγα ότι αρέσκεται να αυτοεπαινείται. Τι ανόητη, Θεέ μου. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να λέει «Τόνι, αγάπη μου» και να ανοιγοκλίνει τα μάτια της. Είμαι σίγουρη πως αντί μυαλό έχει το κεφάλι της βαμβάκι. Μήπως είστε λίγο αυστηρή? Καθόλου. Είναι σκέτη γάτα. Δεν αφήνει άντρα για άντρα ήσυχο. Κοιτάξτε το σύζυγό της. Μοιάζει με θύελα έτοιμη να ξεσπάσει. Μπορεί να έχετε και δίκιο. Από ό,τι βλέπω η κυρία Γκόλντ είναι ακόμη μέσα. Φαίνεται πως διασκεδάζει αρκετά. Όχι σαν και εμάς που φοβόμαστε να βραχούμε. Αναρωτιέμαι αν θα αποφασίσει και η υψηλή φίλη μας να βουτήξει. Θα περιμένετε άδικα, αγαπητή μου. Δεν πιστεύω να ρυψοκινδυνέψει να χαλάσει το μακιγιάζ της. Όχι ότι χωρίς αυτό δεν θα είναι το ίδιο εντυπωσιακή. Αν και τα μπροστινά της Λόντι είναι κάπως πιο μακριά από ό,τι πρέπει. Προσέξτε, στρατηγία, γιατί σας κοιτάει. Όσο για το μακιγιάζ, έχετε μάλλον άδικο. Στις μέρες μας βλέπετε είναι όλα διάβροχα. Βλέπω την κυρία Γκόλντ να έρχεται προς τα έξω. Ίσως να κουράστηκε. Πάντως κολυμπάει σ' αδελφίνη. Να είμαστε όλοι πάλι να μαγεύουμε το μα... Να τη γυναίκα του που έρχεται κοντά μας μακριά για να τον πάρει. Ντάγκλας, τι θα γίνει, δεν θα βουτήξεις? Η θάλασσα είναι απίθανη σήμερα. Τόσο ήσυχη, τόσο ζεστή. Καλά, καλά, έρχομαι. Η Μάρτζορι Γκόλντ προχώρησε μέχρι την άκρη του νερού. Ο Ντάγκλας ετοιμάστηκε να την ακολουθήσει. Η Valentine Chantry σήκωσε το κεφάλι της, τον κοίταξε και χαμογέλασε. Μας αφήνετε λοιπόν? Αφού η γυναίκα μου επιμένει τόσο πολύ, ελπίζω όμως να σας ξαναδώ. Κι εγώ το ίδιο. Au revoir και καλό κολύμπι. Νομίζω ότι η ενέργεια της κυρίας Γκόλντ δεν ήταν και τόσο σοφή. Το να απομακρύνει το σύζυγό της από μια άλλη γυναίκα δεν είναι πάντα η πιο σωστή κίνηση. Σε κάνει να φαίνεσαι τόσο δεσποτική.
Και αυτό είναι κάτι που οι άντρες αντιπαθούν όσο τίποτα άλλο. Φαίνεται να ξέρετε τόσα πολλά για τους συζύγους της πυρής Πάμελα. Για των άλλων γυναικών φυσικά. Οχο, εδώ είναι η διαφορά. Εγώ πάντως, γλυκιά μου, δεν θα φορούσα ποτέ αυτό το καπέλο. Προσωπικά πιστεύω πως είναι μια νεαρή αλλά αρκετά λογική γυναίκα. Ακριβώς, στρατηγέ μου. Μόνο που υπάρχει και ένα όριο στη λογική κάθε συνετής γυναίκας. Φοβάμαι όμως πως στην περίπτωση της Valentine Chantry η φίλη μας θα δυσκολευτεί να συγκρατήσει τα νεύρα της. Προσέξτε τον πλουτάρχη. Ο φιλαράκος μας φαίνεται έτοιμος να εκραγεί. Σκέτος δυναμίτης. Λοιπόν, μεσχέ Πουαρό, τι έχετε να πείτε για όλα αυτά? Ο Πουαρό για μια ακόμα φορά δεν απάντησε με λόγια. Απλώς σχεδίασε με το δίχτυ του χεριού του ένα τρίγωνο στην υγριά μου. Το αιώνιο τρίγωνο. Ίσως να έχετε δίκιο. Προβλέπω να συμβαίνουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στις επόμενες εβδομάδες. Ας περιμένουμε λοιπόν. Ο Ηρακλής Πουαρό ήταν αρκετά απογοητευμένος από το νησί. Είχε έρθει εδώ για να ξεκουραστεί και για να περάσει τις διακοπές του. Κυρίως όμως για να μείνει λίγο καιρό μακριά από το έγκλημα. Του είχαν πει πως το τέλος του Οκτώβρη η Ρόδος θα ήταν σχεδόν άδεια. Ένα ειρηνικό και απομονωμένο νησί, σωστός παράδεισος για τους μοναχικούς φυσιολάτρες. Από μια πλευρά βέβαια είχαν δίκιο. Εκτός από τον ίδιο, τους Τσάντρι, τους Γκόλντ, την Πάμελα με τη Σάρα, τον στρατηγό και κάνα δύο ζευγάρια Ιταλούς, δεν υπήρχε κανένας άλλος ξένος στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά όμως, το εύστροφο μυαλό του φίλου μας έβλεπε ότι τα προβλήματα δεν θα αργούσαν να κάνουν την οδυνηρή τους εμφάνιση. Ίσως φταίει το ότι είμαι άνθρωπος που ζει συνέχεια μέσα στο έγκλημα. Η φαντασία μου δεν με αφήνει ποτέ να ησυχάσω όλες τις υποθέσεις, συλλογισμούς, ανησυχίες. Μα δεν βαριά σίγουρα, θα μου περάσει. Τα προαισθήματα όμως συνέχισαν να βασανίζουν τον Πουαρό. Ένα πρωινό συνάντησε στην ταράτσα του ξενοδοχείου την κυρία Γκόλντ. Έπλεκε με μια χαρακτηριστική ηρεμία. Τα έμπειρα μάτια όμως του Ηρακλή Πουαρό πρόλαβαν να δουν ένα μεταξωτό μαντιλάκι που η κυρία Γκόλντ προσπάθησε να κρύψει μόλις είδε τον Πουαρό να πλησιάζει. Τα μάτια της δεν ήταν υγρά, αλλά αφύσικα λαμπερά. Το φέρσιμό της ήταν ύποπτο, μια και ήταν περισσότερο άνετο και εύθυμο από ό,τι θα έπρεπε. Καλημέρα σας, κυρία Πουαρό. Ήταν φανερό πως δεν ήταν και τόσο ευχαριστημένη που τον έβλεπε όσο έδειχνε. Δεν υπήρχε άλλωστε και μεγάλη οικειότητα μεταξύ τους. Ο μικροκαμωμένος ντετέκτιβ ήξερε πολύ καλά το αν και πόσο ευχάριστη μπορεί να είναι σε κάθε στιγμή η παρουσία του. Καλημέρα και σε εσάς, μαντάμ. Ο καιρός είναι θαυμάσιος σήμερα. Ναι, πράγματι. Ο Ντάγκλας και εγώ είμαστε πάντα τυχεροί με τον καιρό. Αλήθεια? Η τύχη μας δεν σταματάει βέβαια στον καιρό. Μπορώ να πω ότι είμαστε γενικά τυχεροί. Γιατί αγαπητέ μου, όταν κάποιος βλέπει γύρω του τόσα διαζύγια και τόση δυστυχία ανάμεσα στα ζευγάρια, είναι λογικό να χαίρεται για τη δική του ευτυχία. Πρέπει να ομολογήσω ότι έχετε απόλυτο δίκιο, μαντάμ. Είμαστε τόσο ευτυχισμένοι όσο κανείς άλλος. Παντρευτήκαμε, ξέρετε, πριν 5 χρόνια. Και 5 ήσυχα χρόνια στις μέρες μας δεν είναι καθόλου συνηθισμένο φαινόμενο για τους παντρεμένους. Πολλές φορές τα 5 χρόνια μπορούν να αποδειχθούν μια αιωνιότητα. Πιστεύω όμως ότι τώρα είμαστε πιο ευτυχισμένοι από ότι όταν πρωτοπαντρευτήκαμε. Ταιριάζουμε τόσο πολύ. Αυτό είναι το παν. Γι' αυτό ακριβώς λυπάμαι όσα ζευγάρια είναι δυστυχισμένα. Μήπως εννοείται... Όχι. Μίλουσα γενικά. Η κυρία Τσάντρι, παρόλα αυτά, είναι ένα αντιπροσωπευτικότατο παράδειγμα. Ναι. Ίσως. Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ εντάξει αυτή η κυρία. Καθόλου απίθανο. Ή μάλλον είμαι απόλυτα σίγουρη. Όπως και να έχει το πράγμα όμως,
δεν μπορείς να μην τη λυπηθείς, γιατί παρόλα τα πλούτη της και την ας πούμε αριστοκρατική συμπεριφορά της, δεν είναι ο τύπος της γυναίκας που συγκινεί τους άντρες. Σίγουρα με την πρώτη εβδομάδα θα την έχουν ήδη βαρεθεί. Δεν συμφωνείτε? Εγώ προσωπικά θα βαριόμουν την ενιαρή συντροφιά της, προτού καλά-καλά περάσει η ώρα. Αυτό ακριβώς εννοώ. Οπωσδήποτε όμως έχει μια παράξενη γοητεία. Οι άντρες είναι σαν τα παιδιά. Πιστεύουν τα πάντα. Δεν θα πάτε για κολύμπη σήμερα? Α, όχι. Είχαμε αποφασίσει να κάνουμε μια βόλτα στην παλιά πόλη. Δυστυχώς όμως καθυστέρησα λίγο και το γκρουπ έφυγε, χωρίς εμένα. Καλημέρα σας, κυρία Γκόλτ. Καλημέρα και σε εσάς, μεσχε Πουόρο. Βλέπω ότι λιποτακτήσατε σήμερα. Όλοι απόντες, Εσείς οι δυο, η κυρία Γκόλτ και η κυρία Τσάντρι. Και ο κύριος Τσάντρι? Κάπου εδώ γύρω πρέπει να είναι. Τώρα έχει αναλάβει η Δεσποινής Πάμελα. Ο φιλαράκος μας όμως είναι τόσο σιωπηλός όσο και η γεροσφίγγα. Σαν κάτι τύπους που μόνο στα αστυνομικά βιβλία μπορείς να συναντήσεις. Αυτός ο άνθρωπος έχει κάτι τρομακτικό επάνω του. Σου δίνει την εντύπωση ότι είναι ικανός να κάνει τα πάντα. Ανοησίες. Είστε λίγο κακόκεφτοι σήμερα και τα βλέπετε όλα μαύρα. Αυτό είναι όλο. Αλήθεια, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο αξιότιμος κ. Γκόλντ? Ο Ντάγκλες? Συνοδεύει την κυρία Τσάντρι, πήγαν να επισκεφτούν την παλιά πόλη. Να, κάτι ενδιαφέρον. Η πόλη των ηρωικών υπότων. Έρωτες, μονομαχίες. Κρίμα που δεν πήγατε μαζί τους. Ναι, άργησα να κατέβω. Με συγχωρείτε. Να, μια πραγματικά αξιόλογη κυρία. Έχω την εντύπωση πως χαραμίζετε με αυτόν τον ηλίθιο. Τέλος πάντων, γεια σας. Ελπίζω να σας ξαναδώ, κύριε Πουαρό. Ναι, βέβαια. Αξιόλογη γυναίκα. Στις συζητήσεις τους είναι όλες πρώτες. Στο κρεβάτι όμως παραδίνονται στους ηλίθιους σαν άψυχες κούκλες. Ματμουαζέλ, δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά. Ούτε εμένα. Ή μάλλον ας είμαστε ρεαλιστές. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει να βλέπω γύρω μου δολοπλοκίες, ατυχήματα και πονηριές. Μήπως είδατε τον πλωτάρχη Τσάντρι? Ναι, είναι στην παραλία μαζί με την Πάμελα. Τον έχει στριμώξει για τα καλά. Έμοιαζε με μενόμενο τάβρο όταν τους άφησα. Είναι κάτι που δεν καταλαβαίνω. Το δύσκολο δεν είναι να καταλάβεις τι συμβαίνει, αλλά τι θα συμβεί. Ίσως. Το μέλλον είναι πάντα πρόβλημα για όλους μας. Πέστε το ψέματα. Θα σας δω αργότερα. Άλλωστε δεν θα μείνετε μόνος σας. Βλέπω τον κύριο Γκόλντ να έρχεται. Μπα. Για να δούμε. Καλημέρα σας, μεσχε Πουαρό. Είχαμε πάει με την κυρία Τσάντρι στον πύργο των υποτών. Έπρεπε να έρθετε κι εσείς, ήταν πάρα πολύ ωραία. Η Μάρτζορι δεν είχε διάθεση και... Ντάγκλας, ένα τζιν. Πρέπει να πιω αμέσως ένα τζιν. Μα ναι, αμέσως. Πάω να σου φέρω. Άννα και ο Τόνι με τη Δεσποινίδα Λάνων. Τόνι, πώς πήγε το μπάνιο? Αλλά τι ρωτάω με τέτοιο θαυμάσιο καιρό. Μα μην ανησυχείτε, θα του περάσει. Αχ, τι ευχαρίστηση να κάθεσαι μετά από μια καλή βόλτα. Λοιπόν, κυρία Τσάντρι, πώς περάσατε σήμερα? Απίθανα. Εγώ και... Κύριε Γκόλντ. Ναι, αμέσως με συγχωρώ. Αυτός ο άνθρωπος είναι σκιατοκτήνος. Πιθανόν. Ο κύριος Τσάντρι έχει μια ιδιαίτερα παράξενη συμπεριφορά. Μην ξεχνάτε όμως ότι τα κτίνη αρέσουν στις γυναίκες. Δεν θα μου φανόταν καθόλου παράξενο αν μάθαινα πως είναι λάτρης του σαδομαζοχισμού. Που ξέρετε. Να είστε σίγουρος όμως ότι η κυρία Τσάντρι δεν θα έχει αντίρρηση ούτε γι' αυτό. Τι? Καλύτερα να πάτε το τζιν στην κυρία Τσάντρι. Ήδη έχετε αργήσει. Ναι, βέβαια έχετε δίκιο. Ναπολέον, συμβουπλέ. Αμέσως, κύριε. Εδώ είστε. Ακούστε καλά, λοιπόν. Αν η Βαλεντάιν νομίζει ότι θα με ξεφορτωθεί τόσο εύκολα όσο και τους άλλους βλάκες που παντρεύτηκε είναι γυαλασμένη. Είναι δικιά μου και νωρό να την κρατήσω. Θα πρέπει να περάσουν από το πτώμα μου για να την αγγίξουν. Αυτά για το τζιν. Τρεις μέρες αργότερα, ο Ηρακλής Πουαρό έκανε μια εκδρομή στο βουνό του Προφήτη. Ο δρόμος περνούσε μέσα από ένα χρυσοκίτρινο δάσος που ο δροσερός αέρας χάιδευε απαλά, ενώ ο ζεστός ήλιος έδινε ένα καλοκαιριάτικο τόνο στο τοπίο. Μετά από μια πολύ ευχάριστη διαδρομή, ο Πουαρό σταμάτησε στο ρεστοράν της περιοχής. Κατέβηκε και προχώρησε μέσα στο παρθένο δάσος.
Όταν στάθηκε, του φάνηκε πως βρισκόταν στη στέγη του κόσμου. Από πάνω καταγάλωνος ουρανός και πέρα κάτω απλωνόταν σαν τεράστιος καθρέφτης η γαλάζια θάλασσα. Αφού ακούμπησε το παλτό του σε ένα πεσμένο κορμό, ανάσανε βαθιά 2-3 φορές και άφησε ελεύθερο τον εαυτό του στα χέρια της απόλυτης ηρεμίας, μακριά από κάθε ταραχή και ανησυχία. Αναμφίβολα, le bon Dieu ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Είναι παράξενο όμως πώς του ξεφεύγει καμιά φορά και δημιουργεί τόσο παράτερες ανθρώπινες υπάρξεις. Αμπιέ, εδώ τουλάχιστον δεν μπορούν να με αγγίξουν όλα αυτά τα βασανιστικά προβλήματα. Ξαφνικά γύρισε το κεφάλι του και είδε μια γυναίκα με καφέ παλτό να πλησιάζει. Ήταν η Μάρτζορι Γκόλτ. Από τα μάτια της κυλούσαν δάκρυα. Μεσιέ Πουαρό, πρέπει να με βοηθήσετε. Είμαι τόσο δυστυχισμένη. Δεν ξέρω τι να κάνω, Θεέ μου. Μαντάμ Γκόλτ, Μαντάμ Γκόλτ. Ορίστε. Θέλετε τη συμβουλή μου, Μαντάμ? Αυτό ζητάτε? Ναι. Εμπιέ, ακούστε την και τηρήστε την. Φύγετε από το νησί όσο είναι καιρός. Σε λίγο θα είναι πολύ αργά και για εσάς και για τους άλλους. Τι? Σας είπα, φύγετε από το νησί. Μα γιατί? Αυτή είναι η συμβουλή μου και νομίζω πως πρέπει να την ακολουθήσετε, αν βέβαια αγαπάτε τη ζωή σας. Μα τι εννοείτε, με φοβίζετε? Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός μου, μαντάμ, να σας φοβήσω. Μα δεν μπορώ, δεν θα ερχόταν. Εννοώ τον Ντάγκλας. Δεν θα τον άφηνε, τον κρατάει γερά. Κάνει σαν τρελή για αυτόν. Πιστεύει οτιδήποτε του λέει. Ότι τάχα ο άντρας της τη βασανίζει, ότι είναι ένα αθώο θύμα, ότι κανείς ποτέ δεν την κατάλαβε. Δεν με υπολογίζει καθόλου πια. Δεν είμαι τίποτα για αυτόν. Θέλει να του δώσω διαζύγιο. Έχει την εντύπωση πως θα ζητήσει και αυτή διαζύγιο και πως έπειτα θα τον παντρευτεί. Φοβάμαι όμως ότι ο Τσάντρι δεν θα υποχωρήσει τόσο εύκολα. Δεν είναι τέτοιος ο τύπος του. Χτες το βράδυ έδειξε στον Ντάγκλας κάτι γρατζουνιές που είχε στο χέρι της και του είπε πως τις έκανε ο άντρας της. Ο Ντάγκλας έγινε έξω φρενών. Είναι τόσο εύθυκτος. Ω, φοβάμαι τόσο πολύ. Πέστε μου, σας παρακαλώ, τι να κάνω. Σας είπα, φύγετε από το νησί όσο είναι καιρός. Δεν μπορώ, είναι αδύνατον. Εκτός κι αν ο Ντάγκλας. Εγώ πάντως σας προειδοποίησα. Το νησί κρύβει το θάνατο. Γυρίσατε κιόλας, βλέπω. Πώς περάσατε? Ας πούμε καλά. Σας βλέπω λίγο σκεφτικό. Μήπως έγινε τίποτα? Τίποτα περισσότερο από μια απλή συνάντηση. Σίγουρα με την κυρία Γκόλντ. Η μικρή κυρία κοντεύει να τρελαθεί. Αλήθεια, πώς πάει το τρίγωνό μας? Φοβάμαι πως κάτι πολύ κακό θα συμβεί. Επαγγελματική συνήθεια, μην ανησυχείτε. Ο Τόνι Τσάντρι το έχει ρίξει το ποτό. Και όταν δεν πίνει, βρίζει τον Ντάγκλας Γκόλντ. Ο φιλεράκος μας όμως κρατάει άψογη στάση. Όσο για τη γυναίκα δυναμίτη, το διασκεδάζει αφάνταστα. Φοβάμαι. Φοβάμαι πολύ. Μα όλοι μας φοβόμαστε. Αυτή η υπόθεση φαίνεται κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σας. Ή θα γίνει στα μέτρα σας, πολύ γρήγορα μάλιστα. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι? Έκανα ό,τι μπορούσα. Δηλαδή? Συμβούλεψα τους Γκόλντ να φύγουν από το νησί όσο είναι καιρός. Πιστεύετε πως... Ακριβώς, μαντεμουαζέλ. Ώστε αυτό νομίζετε πως θα γίνει? Μα δεν θα μπορούσε. Δεν είναι δυνατόν να κάνει κάτι τέτοιο. Είναι τόσο καλός. Για όλα αυτά ή αυτή. Αυτός ποτέ δεν... Ας μην κρυβόμαστε, κύριε Πουαρό. Μιλάμε για φόνο, έτσι δεν είναι? Είναι τόσο τρομερό. Δεν μπορώ να πιστέψω πως κάποιος από εμάς είναι δολοφόνος. Ακόμη δεν έγινε τίποτα, μαντεμουαζέλ. Σίγουρα όμως κάποιος σκέπτεται το κακό. Σίγουρα. Τα γεγονότα της νύχτας της 29ης Οκτωβρίου εξελίχθηκαν όπως ακριβώς θα το περίμενε κανείς. Τα πάντα χαρακτήριζε μια ανατριχιαστική φυσικότητα. Όλα άρχισαν νωρίς το απόγευμα. Ο Τσάντρι, μάλλον πιωμένος, επιτέθηκε στον Γκόλντ και άρχισε να τον βρίζει. Τα τελευταία του λόγια μάλιστα υπόθηκαν τόσο δυνατά ώστε να τα ακούσουν 4 άνθρωποι. Ο ταμείας του ξενοδοχείου, ο διευθυντής, ο στρατηγός Μπάρνς και η Πάμελα Λάινελ. Και ήταν τέτοια λόγια που δύσκολα μπορούσε να τα ξεχάσει κανείς. Ακούνε σου πω, παλιό βρωμογρούνο. Αν νομίζει εσύ και η γυναίκα μου ότι μπορείτε να με παραμερίσετε τόσο εύκολα, είστε γελασμένοι. Όσο ζω, η Βαλεντάιν θα είναι η γυναίκα μου. Έπειτα βγήκε από το ξενοδοχείο και εξαφανίστηκε.
Αυτά έγιναν λίγο πριν το δείπνο. Αργότερα όμως η Βαλεντάιν πλησίασε τη Μάρτζορι και προσπάθησε να πετύχει μια κάποια συμφιλίωση. Της πρότεινε να κάνουν μαζί μια βόλτα στην παραλία. Μαζί τους πήγαν και η Πάμελα με τη Σάρα. Και την ίδια στιγμή, όλος παραδόξος, ο Ντάγκλας Γκόλντ και ο Τόνι Τσάντρι έπαιζαν μπιλιάρδο στο μπαρ του ξενοδοχείου. Όταν τέλειωσε η παρτίδα, πήγαν να συναντήσουν τον Ηρακλή Πουαρό και τον στρατηγό Μπάρνς στο σαλόνι. Ο Τσάντρι είχε μια πρωτόγνωρη ευδιαθεσία και χαμογελούσε συνεχώς. Λοιπόν, πώς πήγε η παρτίδα? Δυστυχώς έπεσα σε γερό αντίπαλο. Ο Ντάγκλας δεν αστείευεται με κανέναν και 46 πόντοι ήταν αρκετοί για να με ξετινάξει. Μπάβα, απλώς είχα τύχει. Συνήθως παίζω πολύ άσχημα. Αλήθεια, τι θα λέγατε για ένα ποτό? Α, ναι, να μια καλή ιδέα. Θα πάρω ένα ουίσκι με σόδα. Εσύ, Τόνι? Α, ένα pink gin. Είναι ό,τι πρέπει. Σύμφωνο. Κι εγώ θα πάρω το ίδιο. Ξεχάσαμε όμως το μεσχέ που αρώ. Μια και θα κάνετε τον κόπο, ένα σιρόπ ντε κασίς. Ένα τι? Σιρόπ ντε κασίς. Είναι ένα είδος σιροπιού από φραγκοστάφιλο. Α, λικέρ δηλαδή. Πρώτη φορά το ακούω. Ελπίζω να υπάρχει στον μπαρ. Ασφαλώς, δεν πρόκειται όμως για λικέρ. Φαντάζομαι τι παράξενη γεύση θα έχει. Όπως και να έχει όμως το πράγμα, ο καθένας μας προτιμάει το αγαπημένο του δηλητήριο. Τα παραγγέλνω και έρχομαι. Το μόνο άσχημο στο νησί είναι η έλλειψη εφημερίδων. Αν και τις προάλλες που κατέβηκα στην πόλη, κάτι πήρε το μάτι μου. Προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι νιώθω ικανοποίηση διαβάζοντας την Continental Daily Mail της περασμένης εβδομάδας. Μου στέλνουν βέβαια τους Times, το Punch κάθε εβδομάδα, αλλά όπως και να το κάνουμε, ο καιρός είναι πολύς. Αναρωτιέμαι αν θα γίνει τελικά δημοψήφισμα για το θέμα της Παλαιστίνης. Ίσως. Η κυβέρνηση πάντως δεν χειρίστηκε σωστά το θέμα. Είδου, κύριε, τον Νέκταρ. Θαυμάσια. Το ουίσκι του στρατηγού, το pink τζινκ και το περίφημο σιρόπ ντε κασίς του μεσχέ Πουάρο. Merci beaucoup, monsieur. Δεν υπάρχει τίποτε ωραιότερο από ένα καλό ουίσκι. Αυτό ειδικά να στέλνει και νεκρούς. Με την ευκαιρία θυμήθηκα κάτι που μου συνέβη την εποχή που υπηρετούσα στην Ινδία. Ήταν το 1905, αν δεν κάνω λάθος. Εκείνη την εποχή διοικούσα ένα σύνταγμα λογχοφόρων στην Καλκούτα. Ναι, βέβαια. Πάντως ήταν υπέροχα. Όσο σκέφτομαι εκείνο τον ταλέπορο. Πώς πήγε η βόλτα, κυρίες μου? Θαυμάσια. Η θάλασσα κάτω από το φως του φεγγαριού, ο δροσερός αέρας, ο θόρυβος των κυμάτων. Ο Τόνι, αγάπη μου, ήταν κάτι το θεϊκό. Η ιδέα της κυρίας Γκόλτ ήταν καταπληκτική. Κρίμα που δεν ήρθατε κι εσείς. Τι θα λέγατε για ένα ποτό? Γιατί όχι, εγώ θα πάρω ένα pink gin. Εγώ προτιμώ gin με τζιτζιμπίρα. Μπράδι για μένα. Okay, έρχομαι αμέσως. Βαλεντάιν, μπορείς να πιεις το δικό μου, δεν το έχω πειράξει. Θα παραγγείλω άλλο για μένα. Ξεχάσαμε όμως την κυρία Γκόλτ. Θα πάρω μια πορτοκαλάδα, αν δεν σας κάνει κόπο. Όπως αγαπάτε. Ήταν τόσο ωραία, Ντάγκλας. Έπρεπε να είχες έρθει. Ναι, πράγματι. Δεν πειράζει όμως. Προτιμώ να πάμε αύριο βράδυ. Μόνοι μας. Ω, Ντάγκλας. Θαυμάσια. Ήταν ό,τι χρειαζόμουν. Λοιπόν, Βαλεντάιν. Βαλεντάιν. Τι συμβαίνει? Θέκη, κύριε. Τα χείλια της Μελάνιας. Μα ναι. Βαλεντάιν. Παράξενα. Αγάπη μου. Τι συμβαίνει? Τι έπαθες? Δεν ξέρω. Το ποτό είχε μια... Το pink gin. Ήταν το δικό μου. Κατάλαβε, Νεγκόλ, τι διάλογο έριξες μέσα. Τι είπα, εγώ? Παρακαλώ, βοή. Μα τι, Θεέ μου, Βαλεντάιν. Ένα γιατρό, γρήγορα, ένα γιατρό. Είναι αργά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πια. Είναι νεκρή. Ναι. Είναι τρομερό, τρομερό. Ησυχάστε, Μισ Λάιδα, ό,τι έγινε, έγινε. Πόσο δίκιο είχατε. Φόνος. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Έπρεπε να είχατε κάνει κάτι. Έπρεπε να το είχατε εμποδίσει. Πώς? Δεν ξέρω. Αν πηγαίνατε στην αστυνομία, ίσως... Και να τους πω τι. Τι μπορεί να πει κανείς πριν από το γεγονός? Μήπως ότι κάποιος σκέπτεται να διαπράξει φόνο? Αν, αγαπητή μου, ένα ανθρώπινο πλάσμα έχει αποφασίσει να αφαιρέσει τη ζωή από κάποιο άλλο... Θα μπορούσατε να έχετε προειδοποιήσει το θύμα. Μερικές φορές οι προειδοποιήσεις είναι άχρηστες. Θα μπορούσατε να προειδοποιήσετε το δολοφόνο. Να του δώσετε να καταλάβει ότι ξέρετε τους σκοπούς του. Ίσως. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα ακόμη πρόβλημα. Ποιο? Την εμπιστοσύνη του δολοφόνου στις ικανότητές του. Όλοι τους επιδιώκουν πάντα το τέλειο έγκλημα και φυσικά πιστεύουν ότι το πραγματοποίησαν. Μέχρι βέβαια να αποδειχθεί το αντίθετο. Μα είναι ανόητο.
Το έγκλημα ήταν τόσο πρόχειρα σχεδιασμένο που ο καθένας μας τα καταλάβαινε τον δολοφόνο, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία μάλιστα. Άλλωστε, είδατε ότι η αστυνομία δεν δίστασε να συλλάβει τον Ντάγκλας Γκολτ. Πράγματι, πράγματι, και την πλακία. Ο Ντάγκλας Γκολτ φέρθηκε επιπόλαια. Τον ηλίθιο. Άκουσα ότι βρήκαν και το υπόλοιπο δηλητήριο. Τι ήταν τελικά? Στροφανθίνη. Επιδρά κυρίως στην καρδιά. Και αν δεν κάνω λάθος, το βρήκατε στην τσέπη του βραδινού σακακιού του. Ακριβώς. Τι ανοησία, τι ανοησία. Ίσως σκόπευε να το ξεφορτωθεί και να τον εμπόδισε το σοκ της δολοφονίας. Βλέπεις, άλλον σκόπευε να σκοτώσει και άλλον σκότωσε. Τι τραγική ηρωνία. Ο εραστής προσπαθεί να δηλητηριάσει το σύζυγο της αγαπημένης του, αλλά κατά λάθος σκοτώνει την ίδια. Φαντάζομαι τα μούτρα του όταν θα κατάλαβε τι έκανε. Αχ, το τρίγωνό σας. Το αιώνιο τρίγωνο. Το φοβόμουν. Αφού προειδοποίησατε τη Marjorie Gold, γιατί δεν προειδοποίησατε και εκείνον? Εννοείτε τον Douglas Gold. Όχι, τον πλωτάρχη Τσάντρι. Θα μπορούσατε να του πείτε ότι κινδυνεύει. Άλλωστε αυτό ήταν το κυριότερο εμπόδιο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ντάγκλας Γκολτ θα κατάφερε να πει στη γυναίκα του να του δώσει διαζύγιο. Δεν πιστεύω όμως ότι ο Τσάντρι θα υποχωρούσε το ίδιο εύκολα. Νομίζω πως θα έβγαινε τίποτα αν μιλούσε στο Τσάντρι. Μπορεί. Καθόλου απίθανο σας έστελνε και στο διάβολο, λέγοντας ότι είναι ικανός να προστατέψει τον εαυτό του. Όμως κάτι έπρεπε να γίνει, κάτι. Σκέφτηκα να προσπαθήσω να πείσω τη Βαλεντάιν Τσάντρι να φύγει, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να με πιστέψει. Ήταν τόσο ανόητη που... Ποφάμ, η ανοησία της τη σκότωσε. Και να έφευγε από το νησί, αυτός θα την ακολουθούσε. Αυτός? Ποιος αυτός? Μα ο Ντάγκλας Γκολτ, βέβαια. Πιστεύετε ότι ο Ντάγκλας Γκολτ θα την ακολουθούσε? Ματεμοζέλ, εδώ κάνετε λάθος. Η αλήθεια δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα. Δύσκολα την πλησιάζει κανείς. Βλέπεις, αν η Βαλεντάιν Τσάντρι έφευγε από το νησί, ο άντρας της θα την ακολουθούσε. Φυσικά, αλλά... Και απλώς τότε ο φόνος θα γινόταν κάπου αλλού. Δεν σας καταλαβαίνω. Είναι απλό, αγαπητή μου. Ο δολοφόνος της Βαλεντάιν Τσάντρι δεν είναι άλλος από τον πλωτάρχη Τόνι Τσάντρι. Το σύζυγό του. Μα δεν είναι δυνατόν. Κι όμως. Ο φόνος έγινε μπροστά στα μάτια σας. Μόλις ο Ντάγκλας Γκολτ έφερε το τζιν στο Τσάντρι, αυτός το ακούμπησε μπροστά του. Όταν εμφανιστήκατε εσείς, εμείς γυρίσαμε να σας δούμε και τότε βρήκε την ευκαιρία να ρίξει τη στροφανθίνη που είχε έτοιμη από πριν στο ποτήρι. Έπειτα το πρόσφερε στη γυναίκα του. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Αλλά το πακέτο με το δηλητήριο που βρέθηκε πάνω στο σακάκι του Ντάγκλας Γκολτ. Ήταν πολύ εύκολο μέσα σε όλη την αναταραχή να το ρίξει στην τσέπη του φιλαράκου μας. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω τίποτα. Και το τρίγωνο. Εσείς είπατε ότι... Ναι, υπάρχει πράγματι ένα τρίγωνο. Όχι όμως εκείνο που σκεφτήκατε εσείς. Όλοι τους παίζουν πολύ καλά το ρόλο τους. Έτσι, ήταν δύσκολο να καταλάβετε την αλήθεια. Πιστέψατε όμως ότι ήταν φυσικό ότι ο Τόνι Τσάντρι και ο Ντάγκλας Γκολτ ήταν ερωτευμένοι με τη Βαλεντάιν Τσάντρι. Το ίδιο φυσικό είναι να πιστέψετε ότι ο Ντάγκλας, βλέποντας πως ο Τόνι Τσάντρι δεν θα έδινε διαζύγιο στη γυναίκα του, προσπάθησε να τον δηλητηριάσει, αλλά έκανε λάθος και δηλητηριέσε την αγαπημένη του Βαλεντάιν Τσάντρι. Δυστυχώς όμως, η αλήθεια είναι διαφορετική. Ο Τόνι Τσάντρι προσπαθούσε να μείνει όσο το δυνατόν μακρύτερα από τη γυναίκα του. Ήταν φανερό για μένα τουλάχιστον ότι τη βαριότανε. Προφανώς την είχε παντρευτεί για τα λεφτά της. Τώρα ήθελε να παντρευτεί κάποια άλλη. Έτσι σχεδίαζε να ξεφορτωθεί τη γυναίκα του και να κρατήσει τα λεφτά της. Είπατε ότι ήθελε να παντρευτεί κάποια άλλη γυναίκα. Ποια? Τη μικρή μας Marjorie Gold. Το αιώνιο τρίγωνο υπήρχε όπως σας είπα, μόνο που κανείς από τους δύο άντρες δεν ενδιαφερόταν για τη Βαλεντάιν Τσάντρι. Ο στόχος τους ήταν η Marjorie Gold. Το παίξανε πολύ έξυπνα το παιχνίδι τους. Μα ο Gold συνελήφθη από την αστυνομία χτες το βράδυ. Φρόντισα να συναντηθώ με τον τοπικό επιθεωρητή και να του εξηγήσω την κατάσταση. Βλέπετε, η φήμη μου έχει φτάσει μέχρι εδώ. Μόλις είπα το όνομά μου στον υπεύθυνο ανακριτή, άλλαξε αμέσως γνώμη και κάλεσε στο τμήμα τον πλωτάρχη Τσάντρι. Προσπάθησε βέβαια να ξεφύγει αρνούμενος τα πάντα, αλλά τελικά έσπασε. Ώστε ο Ντάγκλας Γκολτ είναι ελεύθερος. Ναι. Και η Marjorie Gold? Την είχα προειδοποιήσει τότε στο βουνό του προφήτη. Η μοναδική ελπίδα να αποφύγει το έγκλημα. Ήταν σαν να της είχα πει ότι την υποπτευόμουν. Το κατάλαβε. Πίστεψα όμως ότι ήταν πιο έξυπνη. Της είπα να φύγει από το νησί αν υπολόγιζε τη ζωή της. Αυτή διάλεξε να μείνει.
Ακούσαμε την αστυνομική ιστορία της Άγκαθα Κρίστη, «Τρίγωνο στη Ρόδο». Μετάφραση και διασκευή Γιάννη Λίτρα. Πήραν μέρος οι ηθοποιοί. Αφηγητής Τρίφων Καρατζάς. Ηρακλής Πουαρό, Γιώργος Μιχαλακόπουλος. Πάμελα Λάιαλ, Βιβέτα Τσιούνη. Σάρα Μπλέικ, Σοφία Μυρμιγκίδου. Ντάγκλας Γκόλντ, Ανδρέας Βάρκουλης. Τόνι Τσάντρι, Νίκος Απέργης. Βαλαντάιν Τσάντρι, Καριτίνη Καρόλου. Στρατηγός Μπάρνς, Γρηγόρης Βαθιάς. Μάρτζορι, Ηλιάς Λαμπρίδου. Φωνή, Γιώργος Οικονόμου. Μουσική επιμέλεια, Ιάκωβος Δρόσος. Επιμέλεια ήχων, Δόμνα Κατογλίδου. Ηχογράφηση, Θόδωρος Γεωργακόπουλος. Σκηνοθεσία, Στέλιος Παπαδάκης.